Αρκαδία 938. Πάλι μαζί σα, αγαπητοί κρατέ, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 38 στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τι εκλογέ του 2023, του Μάιου του 2023, γιατί έχουμε και μετά δημοτικέ και περιφερειακέ. Έχουμε μαζί μα στο στούντιο την υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία στην Αρκαδία, την κυρία ε, Αθανασία Φιλοπούλου. Καλησπέρα σα, κυρία Φιλοπούλου. Καλησπέρα. Λοιπόν, να σα κάνω την πρώτη ερώτηση που κάναμε σήμερα σε όλους τους υποψηφίου που ήταν και στο στούντιο αλλά και από τηλεφωνικά στου περισσότερου. Θα δείτε το debate το βράδυ, εννοείται. Α, εννοείται, θα το δείτε. Ε, βέβαια. Οπότε έχουμε ένα στατιστικό στοιχείο ήδη εμεί εδώ στην Αρκαδία κάναμε έρευνα. Α, στατιστικά. Κάναμε στατιστικά Τι λένε. και δύο υποψήφοι ναι. στου έξι ναι. θα το δουν. Οι υπόλοιποι τέσσερι, όχι, δεν παίζει ρόλο. Έτσι που είναι εδώ, μείνω το debate, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και τα λοιπά. Διάφοροι λόγοι. Λοιπόν, οπότε εσεί θα το δείτε. Εγώ θα το δω. Και καθένα τι, καθένα περιμένε, τι περιμένετε, από το debate, ε, Να πω την αλήθεια, έχει και πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά περιμένω να βγουν οι θέσει, κυρίω όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, να καταστεί σαφέ το πρόγραμμά του και να απαντήσει σε ερωτήσει που θα του τεθούν, που είναι βέβαιο αυτό. Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη τι περιμένετε. Ε, νομίζω μία από τα ίδια. Από τα ίδια. Ε, περισσότερο, νομίζω, ασχολείται με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παρά να υπερασπιστεί το δικό του πρόγραμμα. Σα το ρωτάω γιατί υπάρχει μία διαρροή που λέμε ναι. σε εισαγωγικά. Ναι. Από, Προφανώ από την πλευρά του τιμού. Του κύριου Μητσοτάκη, mm -hmm. το που είναι ο ότι κάτι θα ανακοινώσει, λέει. Πάλι. Στον... Ναι, αλλά περιμένει να το ανακοινώσει σε. Γνωρίζουμε <laughs> τι τύπο ανακοίνωση. Ε, τι αναγκεί, κανένα μέτρο πάλι καινούριο, τα 150, ξέρω Α, εγώ. Πιθαν, Πιθανώ κάποιο επιδοματικό Τώρα. Πιθανώς, δεν ξέρω. Γιατί, μα ανακοινώνει κάθε μέρα. Ναι, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα όταν λέμε έχουμε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε και λέμε Παι, παιδιά. Τα λέει πάνε... το πρόγραμμα αυτά όλα μέσα, ναι. αλλά επειδή όπω ξέρετε κάνε, κάνε, Όχι κανένα. Εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα κάτσουν να διαβάσουν το πρόγραμμα. Το ανακοινώνει η αρχηγή ένα κομμάτι κάθε μέρα. Λογικό είναι. Όχι, δεν νομίζω ένα κομμάτι κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό από την άποψη, είπα από την πλευρά τη Δημοκρατία. Δεν ανακοίνωσε ένα κομμάτι κάθε μέρα. Ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα. Μετά ανακοίνωσε τώρα, νομίζω πρόσφατα, ότι ήταν τα 150 ευρώ στου νέου. Ναι. Μετά ανακοίνωσε τη και διάφορα. Όλο, όλο μια παροχή κάθε τη συνέχεια μέρα. Του... Ναι, του συνέχεια ξέρω, του. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ότι την άλλη ψηφίζουμε. Ναι, ναι, Και ψηφίζουμε, αλλά φαντάζομαι ότι έχει συνειδητοποιήσει όπω και ο κύριο Τσίπρα έχει συνειδητοποιήσει, για να πάμε και στο δικό σα αρχηγό. Ε Βεβαίω. Ότι δεν πρόκειται κανένα να προκύψει αυτό αυτοτυναμό. Ναι, απλά. Ε, Επανέρχομαι όμω σε αυτό που λέτε. Ο κύριο Τσίπρα, ο, ο, ο αρχηγό μα, δεν κάνει παροχολογία. Δεν είπε Παι, παιδιά σήμερα. Έχει είναι το... αυτό το πρόγραμμα. Ναι, είναι το πρόγραμμά του. Το οποίο έχει παροχέ, βέβαια. Έχει. Ναι. Κοστολογημένε. Ναι. Κοστολογημένε κατά το ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Ε, μετά υπήρξε αυτό με το, με το, με το λογιστήριο ε, του το κράτου, το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν ε, είχε βγάλει κανένα κοστολογιστήριο. Δεν, το δεν πούμε ασχολήθηκε το εθνικό. <laughs> να το πούμε fake Λάξε, news. Μα, θα ήταν και παράλογο το εθνικό λογιστήριο, δεν μα είναι, είναι τραγικό, κόμμα. Ναι, ναι, δεν είναι ένα. Ναι. Άλλο ένα, δηλαδή κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Ναι. Εντό εισαγωγικών το, το εννοώ αυτό το σκάνδαλο. Εισαγωγικά. Ναι, ναι, ναι. Επικοινωνιακό, α πούμε. ναι, ατόπιμα. Ατόπιμα τώρα δεν ξέρω τέλος πάντων. Από την άλλη, ο κ. Τουρνάρα αναφερόμενο εχθέ γενικά και στα δύο κόμματα. Κυρίω στα δύο κόμματα, είπε ότι αυτέ οι παροχέ δεν μπορούν να υλοποιηθούν. βλέποντα βέβαια το δημοσιονομικό χρέο και τη δημοσιονομική mm -hmm. δυνατότητα. Εσεί θεωρείτε ότι όντω, αν προκύψει, προοδευτική διακυβέρνηση, που λέει ο κ. Τσίπρα. Mm -hmm. Και με τέτοιο χρέο που έχει χώρα, το οποίο πάλι ο κ. Τσίπρα σωστά το έχει πει ότι είναι τόσο εξωτερικό και εσωτερικό χρέο, yeah. μπορεί να υλοποιήσει ο κ. Τσίπρα στι παροχέ που υπόσχεται. Μπορεί, γιατί να σα πω. Μα είπαμε, είναι κοστολογημένο. 5,5 δι ετησίω. Δηλαδή το ίμιση. E, το μισή... οποίο που θα προκύψει προφανώ από φορολόγηση όπω το... κατη... κατη... σα κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Υπερ... Ναι, ποια φορολόγηση όμω, όχι τη δικιά μου και τη δικιά σα, των υπερκερδών. Μόνο από το ΦΠΑ υπήρχαν υπερκέρδη πόσο, 22,5 δι, αν θυμάμαι καλά με τα νούμερα είμαι και λίγο. Εντάξει. δηλαδή το 5,5 δι το χρόνο κοστολογημένο πρόγραμμα είναι το ίμιση e, από τι παροχέ του συμμέτερου που γινόντουσαν τόσα χρόνια. Αυτή την τετραετία. Ναι. Είναι το ίμις των παροχών στου συμμέτερους. Ναι, όπως λέει. Περφορολόγηση. Ναι, ναι. Για να έρθει η ανάπτυξη. Δεν γίνεται αλλιώς. Εταιρείε ενέργεια, εταιρείε ληστηρίων. Ναι, αλλά ε, όπως ξέρετε, το... η φιλελεύθερη, δεν εννοώ μόνο νέο φιλελεύθερη, η φιλελεύθερη mm -hmm. ιδεολογία, Όπω έχει γίνει στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα, τέλο που είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Η φιλελεύθερη ιδεολογία λέει ότι για να έχει επενδύσει και άρα να δημιουργήσει πλούτο θέσει εργασία κάποια στιγμή ή σύντομα ή αργότερα, mm -hmm. σε βάθο τετραετέ, mm -hmm. όπω λέει και ο κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να υπερφορολογήσει αυτέ που έχουν κερδίσει τι επιχειρήσει, αυτέ που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, οι οποίε αντικειμενικά έχουν κερδίσει πολύ τα τελευταία χρόνια, mm -hmm. γιατί θα δημιουργήσει σε άλλου επενδυτέ που δυνητικά θα ερχόντουσαν την εντύπωση ότι εκεί υπάρχει υπερφορολόγηση τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Οπότε... Και άρα δεν θα έχει mm. επενδύσει. Ποιε επενδύσει έφερε ο κ. αφού έχει... θεωρεί Τις ότι αυτό είναι. Προ... Ε, ότι... Οι όμως, Ποιε όμω, δεν νομίζω ότι υπήρξαν οι επενδύσει που έτρεξε. Όλο νομίζω κάποια πράγματα του 19. Δεκα... Όχι κάποια. Η πλειοψηφία αυτών των, πρα... των θεμάτων που έθεσε το 19 και υποσχέθηκε, όπω 13η σύνταξη, επενδύσει και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι έγινε. Να, τώρα ο κύριο Δάδηνο Γεωργιάδη θα διαφωνήσει μαζί σα βέβαια, αλλά εντάξει. Νομίζω δηλαδή, ότι γενικά και ε, αυτό διαφωνεί ο κύριο Δάδη. Νομίζω μόνο με τον εαυτό του συμφωνεί. Ε, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται. Ε, έχουμε, α, να, να μην πάμε στη, στο γενικότερο, να πάμε εδώ, στην Αρκάδεια. Ο υποψήφιο βουλευτή και ενεργεία βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Λάση, mm -hmm. στο φυλάδιο που ουσιαστικά ηλεκτρονικά βέβαια έβγαλε. Ασυγνώστε, δεν το έχω δει. Ναι, ε, λέει δείτε. για δύο πολύ μεγάλε επενδύσει στην Αρκαδία, τις γνωρίζετε mm. είναι φαρμακευτικές εταιρείες mm -hmm. οι οποίες θα φέρουν θα, θα σε, ναι θα γιατί θα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα ναι. θα φέρουν αυτό, θα φέρουν εκείνο ότι γίνεται κόμβος φαρμακευτικός η ε, ΒΠ, η βιομηχανική mm -hmm. περιοχή Τρίπολης λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν θα, δεν, έχει, δεν έχει κάποιο δεν περνάει κάτι στον κόσμο, δεν είναι κάτι θετικό <laughs> να περάσει τον κόσμο. Ο κόσμο ξέρει τα προβλήματά του. Ξέρετε, εγώ είμαι καινούρια στην Όχι στη, ω προ τι βουλευτικέ, γιατί παλαιότερα ναι. είχα κατέβει στι δημοτικέ, τον κύριο Γεωργιακόπουλο, τον Κώστα. Mm -hmm. ε, εγώ αυτό που θέλω να περάσω, τι είναι. Ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει συνέχεια η πολιτική πάνε όλων των κομμάτων, έτσι. Μιλάνε με τον κόσμο και διαπιστώνουν απλά το πρόβλημα. Του λένε, ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Εμεί προτείνουμε και λύσει. Θεωρώ ότι τι επενδύσεις, ε, είπα, τι επενδύσεις γίνανε. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος συγκινείται πια από αυτό. Εγώ σας είπα τι λέει, ναι, γιατί εντάξει, ουσιαστικά εντάξει, εδώ εντάξει. τα δύο τα δύο μεγάλα σε εισαγωγικά κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο διεκδικεί να περάσει την στην πρώτη θέση. Ναι, να περάσει την πρώτη θέση και άρα Εντάξει. να μπορέσει να συνεργαστεί πιθανώ okay. με κάποιο άλλο κόμμα. Ε, τι λέει η Νέα Δημοκρατία mm. για τι επενδύσει. Oh, yeah. Όντω, η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί την κριτική που έχει υποστεί από όλου μα το τελευταίο διάστημα ότι οι επενδύσει αυτέ δεν είναι αυτό που έχει υποσχεθεί. Όπω είπατε και πολύ σωστά, έχουν κάποιε άλλε οι οποίε έχουν βαλτώσει. Mm. Έχει, υπάρχουν δικαιολογίε, ξέρετε, η Ουκρανία, mm. η πανδημία. Η Ουκρανία είναι εξωτερικό πρόβλημα, η δεν είναι εσωτερικό πρόβλημα. ή αν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει εξωγενέ πρόβλημα, αλλά εδώ ειδικά παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Ακριβώ, ναι. Ναι, δεν θεωρείται... μπορούμε δε... να το βασίσουμε στον πόλεμο. Ναι, θεωρείται δηλαδή, δηλαδή ότι... Δεν διαφωνεί κανένα. Η εξωτερική όμω ήρθε λόγω πολέμου. Θεωρείτε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιτρέψει σε κάποιε ομάδε συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, όπω τι λέμε, ή δραστηριοτήτων, καλύτερα, <συμπ> να ε, λειτουργούν ανεξέλεγκτε μέσα σε ένα πλαίσιο που ούτω ή είναι... άλλω ήταν προβληματικό. Ναι, δεν είναι θέμα της τι επέτρεψε. Ήταν συμφωνημένο, δηλαδή ήταν δεδομένο, φάνηκε ότι αυτό ναι. θα γινόταν. Βεβαίω. Και άρα θεωρείτε ότι εάν παραμείνει ο κ. Μητσοτάκη ε, στην, ε, στην κυβέρνηση, τι θα γίνει τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ε, νομίζω εάν... πια ότι δεν θα. Δηλαδή, νομίζω μετά από αυτή την τετραετία υπάρχει ο γκρεμό μετά. Ε, δεν θα έχει κρήμα. μείνει και τίποτα. Ναι. ναι. Είναι λίγο... ναι. Απεσιόδοξο, βαρύ. <laughs> Απεσιόδοξο. Ε, δεν, ναι, δεν, πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Φιλα... δεν γίνεται με τόσα σκάνδαλα, παραχολογίες, τους συμμετέρους, πάτσιδες. Θα μου πεις δεν είναι ο πάτσι. Ναι, είναι άλλη πίσω που, που, είναι ενεργοί Ναι, πάτσι, ναι, ναι. εντάξει, δεν μπήκε... Τυπικά έπρεπε κάτι Όχι, να γίνει. Όχι εντάξει, αυτό έγινε, υπήρξε η διαδικασία, παρετήθηκε. Ένα άτομο. Πόσα ναι, ναι. είναι άλλα πίσω. Γενικά θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση παροχολογία και ημετέρων. Παροχολογία και ημετέρων λέτε. Ωραία. Οπότε, ε, αφού λοιπόν η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία όπω λέτε είναι παροχολογία και ημετέρων, ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την πρωτιά, αλλά mm -hmm. ε, θα πρέπει για αντικειμενικός να βρει εταίρου. Αυτή τη στιγμή yeah. δεν φαίνεται. Δηλαδή, υπάρχει, ε, υπάρχει μια μεταξύ των κομμάτων που του λεγόμενου θα το πούμε προοδευτικού τόξου ναι. υπάρχει μια διαφωνία προεκλογική δηλαδή ότι υπάρχει το ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει εμείς έχουμε συγκεκριμένε 12 θέσει εάν συμφωνείτε ε, ερχόμαστε που ουσιαστικά το Πασόκ βέβαια δεν παίρνει υπόψη του, κατά την άποψή μου, την ταπεινή ότι πρέπει να περιμένει πρώτα το αποτέλεσμα των εκλογών για να Ακρίβως, μπορέσει να, να κάνει να κάτι Δηλαδή δεν έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Συγγνώμη, ναι, διακόπτω. Το... Αν είναι στο 3% δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Αν είναι στο 3% θα έχει άλλα προβλήματα. Γιατί θα Α, με ναι. αυτό. <laughs> αλλά δεν πιστεύω να στο 3%. Θα 3... Θα Εντάξει, δε... θα... <laughs> αλλά ω παράδειγμα το ο λέω Ο κύριο Βαρουφάκη, ο πρώην συνεργάτη του κ. Τσίπρα και υπουργό Οικονομικών, ο οποίο λέει με τίποτα. Με τίποτα... Δεν, πώς να συνεργαστεί με τον κύριο Βαρουφάκη Μα το είπε νομίζω και ο Αλέξο Τσίπρας Ότι ναι, ναι. με όλα αυτά με τα νομίσματα Τα Δήμητρα και αυτά ήταν η γραμμή Σόιμπλε Αυτό δεν έγινε δεκτό το 2015 που ήταν τέτοιε συνθήκες Θα γίνει δεκτό τώρα Πιο κοντά είναι το Πασό Κινάλ Αλλά θα πρέπει... Λογικό είναι να, τώρα. Αν δεν, δεν θα φτάσουν ούτε το Πασόκινάλ και, και ο κ. Βαρφάκη μαζί για να φτάσει Αυτό... το, 40, το διαφαινόμενο 47% α Το... Δούμε, να το δούμε. Μένει να το ναι, δούμε. Βέβαια το δούμε. Ναι, ναι, Την Κυριακή ναι, ναι. το βράδυ. Μένει ναι, ναι. να το δούμε. Βέβαια όλα τα κόμματα τώρα είναι λογικό να πολεμάνε για τι ψήφου και να βάζουν το ποσοστό του. Λογικό είναι. Δεν είναι δυνατόν δίκη... ένα κόμμα αλλά να βγει να πει το Πασόκινάλ. Ναι, παιδιά, εμεί αύριο ξέρετε θα είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το, είπαν, το δύο κόμματα βέβαια του λεγόμενου συντηρητικού τόξου. το είπαμε και στην εκπομπή. Κατά τη γνώμη μα κάνανε μεγάλο επικοινωνιακό ατόπιμα, διότι γιατί να ψηφίσει κάποιο κάποιον που λέει ότι θα συνεργαστεί έτσι ή κι και αλλιώ με κάποιον και να μην ψηφίζει απευθεία τον κάποιον. Τον κάποιον. Σωστό αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα, εδώ στην Αρκαδία που είσαστε και εργαζόμενοι και δραστηριοποιήστε. Και μητέρα κτλ. Και τα λοιπά. Τι, Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα τη περιοχή, Α μην πούμε το δημογραφικό. Πιο, σε ποιο άλλο βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημα, σοβαρό πρόβλημα εδώ, Υπάρχει μια γενικότερη υποβάθμιση του νομού Αρκαδία και ξεκινάει πάρα πολύ και από ότι. Αυτό που διαπιστώνω εγώ είναι καταρχήν η ανεργία. Τεράστια ανεργία. Ναι. Υπάρχει ε, φυγή νέων παιδιών. Είδα προχθέ που πήγα στη Μεγαλόπολη πούμε, το πρόβλημα ήταν τεράστιο που έγινε με την απολυμνητοποίηση. Ενώ έχει υποστεί, ναι ναι. ναι, ναι, με τη βία πολυκνητοποίηση. Δεν είπε κανεί να μην γίνει. Εννοείται ότι πρέπει να στραφούμε στα ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Το συζητώ, αλλά το πώ θα γίνει και οποίε θα γίνει. Τεράστιο πρόβλημα η ανεργία. Ε, αγροτική ανάπτυξη. Κατε, κατεξοχήν αγροτικό νόμο. Βέβαια, κατεξοχήν αγροτικό ε, νόμο. Ποια είναι τα κίνητρα για να μείνει ένα νέο σήμερα στην περιοχή του, στο χωριό του, α το πούμε έτσι ομά. Στο χωριό του. Να ανοίξει μια κτηνοτροφική μονάδα, να γίνει το οτιδήποτε. Κανένα κίνητρο. Έχει υποβαθμιστεί ο νόμο πάρα πολύ. Ω προ το θέμα του τουρισμού. Έχει τουριστικά μέρη. Για το χειμώνα υπάρχουν καταλήματα και μέρη για το καλοκαίρι. Φτάνει. Ο άλλο είναι τουρίστα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, αν έρθει ε, Σάββατο πρωί και φύγει Κυριακή, μόνο μία διαμονή. Σωζόμαστε με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Με το κόστο που έχει ανέβει τόσο πολύ, Καλά. δεν τώρα, νομίζω. Βέβαια, τώρα, βέβαια, δεν είναι και σκοπό εδώ που τα λέμε. Εντάξει, μπορεί να λένε όλοι και οι ιερετοί ε, στην αυτοδιοίκηση να λένε ότι πρέπει να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα mm -hmm. κτλ. Επειδή εμεί ασχολούμαστε και πάρα πολύ με, τις, με, με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό ε, των πολιτικό. Σωστό. Ε, δεν είναι αυτό ο σκοπό μόνο η επισκεψιμότητα. Δεν μπορεί Όχι, η Ελλάδα βέβαια. να είναι. Για δεν μιλάω μόνο για την Αρκαδία. Δεν μπορεί Γενικά. η Ελλάδα να, συμπερι... να, να κοιτάζει μόνο τον τουρισμό, να λέει συνέχεια για τουρισμό, τουρισμό, τουρισμό και τίποτε άλλο. Μα δεν δηλαδή, είναι. Γίνε. Είναι αυτό που λέω με κάποιου. πολύ ηλικιωμένου βέβαια, αλλά το είπαν κάτι πολύ ομάδα. Μα δεν είναι μόνο τσολιαδάκι και σουφλάκι η Ελλάδα. Ναι. Εγώ θα σα λέω κάνει για το Τσουαλιάκι του Σφλάκι, γιατί αυτό είναι το κλασικό α πούμε το Ναι, λίγο δεν γραφικό. μπορεί να είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να είναι μόνο τουρισμό. Όχι, πρέπει να έχει και κάτι. Κα... Γιατί ο το τουρισμό είναι παροχή υπηρεσιών. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι παροχή υπηρεσιών, υπηρεσιών. και προφανώ προσελκύει και κάποιε επενδύσει που να κατασκευάσουν τι μονάδε. Ακριβώ. Αλλά. Εκεί δεν που είναι που μόνο αυτά. Αυτό, αυτό που, θα... που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σωστά κατά την άποψή μα είναι ότι οι επενδύσει που έχουν γίνει. Έχουν γίνει μεγάλε επενδύσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι αγορέ ακινήτων. Ακριβώ. Από ανθρώπου από τρίτε χώρε και όχι από την Ευρώπη. Okay. <S. <S. Αυτό όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. ]صلları. Τι σημαίνει. Απαντήσατε. Η Ευρωπαϊκή She. Ένωση, μάλιστα, επειδή προφανώ το έχει καταλάβει τι σημαίνει, το ξέρει δηλαδή εδώ και καιρό, αλλά τώρα και αρχίζει να ασχολείται πάλι, θα λέγαμε, γιατί είχε και την πανδημία, είχε άλλα προβλήματα και έχει <en> τα ναι. κάτι προβλήματα. Είναι και λίγο αργή, το ξέρουμε. Και, είναι δημοκρατία Λίγο, είναι αργή. Είναι αργή. Η Ευρώπη είναι αποφάσισε Είναι ένα τεράστιο γραφειοκρατικό μηχανισμό. Σωστό. Όπω και ο δικό μα σε μικρότερο βαθμό. Και τώρα λέει και στην Κύπρο βέβαια ότι εδώ προσέχει. Έξτερ, τι τι καταθέσει έχετε Τι καταθέσεις ναι. έχετε και ποιο αγοράζει ακίνητα και, ε, και, και κτίρια. Λοιπόν, τι όμω θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να το αυλύνει αυτό από τη στιγμή που κατηγορείται σωστά. Δηλαδή, αυτό έβαλε πολλά κτίρια. Βέβαια, ήταν μνημονιακή υποχρέωση να μου πείτε. Στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. ναι, αλλά το έκανε. Και δεν μπορεί να το πει κάποιο προοδευτικό ούτε αριστερό αυτό. Ε, δεν μπορούσαμε, μπορούσαμε όμω να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέω εγώ ότι. Οι συνθήκε ήταν πάρα πολύ δύσκολε το 2015. Και γι' αυτό λέμε ότι εμεί τώρα χρειαζόμαστε, όχι δεύτερη ευκαιρία. Δεν, κυβερνα, δεν χρειαζόμαστε να κυβερνήσουμε για δεύτερη yeah. ευκαιρία. Είναι πρώτη ευκαιρία. Δεν κυβερνούσε. Με του σα εννοείται. Ακριβώ. Μα ουσιαστικά δεν κυβερνούσε αφού ήταν η Τρόικα. Γιατί λάθη δεν γίνανε. Γίναν. Πώ δεν γίνανε. Και η απειρία υπήρχε. Εγώ θα το παραδεχτώ και αυτό. Και η απειρία υπήρχε αυτή τη κυβέρνηση. Δεν μπορούσε όμω να κάνει κάτι άλλο. Τώρα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί ευκαιρία και ένα ισχυρό ποσοστό, μια πρέπει να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει το πρόγραμμά του, να μπορεί να ανταπεξέλθει και να Μάλιστα. εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Μάλιστα. Ε, να είναι πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να δούμε, όπω λέει και ο κ. Τσίπρας, για να το εφαρμόσει πρώτη φορά χωρί περιορισμού και χωρί. Ε, ναι, ε... Μα, μα, δεν είναι αλήθεια όμω αυτή. Το 2015. Σχετικό είναι όλα. Σχετικά είναι όλα. Αν ρωτήσετε τι έγινε το 2015, τα ξέρετε καλύτερα από μένα δηλαδή. Άμα ρωτήσετε τι έγινε το 2015 τον κόσμο, θα πάρετε μία απάντηση, εσεί πιστεύετε ή θα πάρετε 10. Γιατί εγώ έχω πάρει 9. Για το τι έγινε το 2015. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα, επειδή είναι και κοντινό βέβαια. Συστό. Ο καθένα, ανάλογα με το τι έβλεπε τότε ή τι μάθαινε. Γιατί προφανώ δεν μπορούν τώρα. Ακόμα και ο, ο κ. Βαρουφάκη, αφού λέμε τώρα, λέγαμε, έχει βγάλει στο. Βιβλίο το περίχυμο. Όχι το βιβλίο μόνο και Α. την ταινία. Αφήστε το κ. Ε. Γαβρά, που είναι και αρκά ο άνθρωπο και πολύ μεγάλο κοινοθέτη βέβαια. Έχει βγάλει στο YouTube τα, τις ηχογραφίσεις αυτές που παράνομα έκανε στο Eurogroup ναι. αλλά φυσικά δεν μπορεί να το διώξει κανένας γιατί και το Eurogroup δεν είναι, ήταν άτυπο όργανο είναι άτυπο ακόμα είναι, αυτό είναι. Ήθελα δεν να πω είναι νομοποιημένο ήταν, είναι. και δεν βγάζει πρακτικά έβγαλε τις ηχογραφίσεις ε, ξέρετε, έχετε δει πόσοι τι έχουν ακούσει. Ανάλογα με τα views λέω, που λέμε, τις δηλαδή, θεάσει. Δεν έχω πει, όχι, δεν έχετε δει, Δεν, μπήκα στη διαδικασία. Ούτε, καν. ούτε η ψηφοφόρη του Μέρα 25, αν το αθρήσω, <laughs> δηλαδή, ούτε η ψηφοφόρη του Μέρα 25. <laughs> <laughs> να πω ότι τουλάχιστον αυτοί το, το άκουσαν. Γιατί του είπε ο κ. Βαρουφάκη, πηγαίνετε στο link και τα λοιπά. Ξέρετε. Σωτά, ναι. Ούτε αυτή. Εμεί καθίσαμε και ακούσαμε μία τριώρη, γιατί να σα πούμε την αλήθεια, επειδή, περιγράφεται, επειδή είναι μία που περιγράφεται και στην ταινία, για να δούμε πόσο έχει αλλάξει το σεναριο mm -hmm. του. φυσικά δεν είναι ο κ. Γαβρά, καμία ευθύνη, δεν, δεν είπε ότι έκανε ιστορική ταινία, είπε ότι κάνει μία δραματοποίηση Είτε, των γεγονότων. Λοιπόν, και ακούσαμε τι υπόθηκε. Ποιο, ε, πραγματικά πιστεύετε ότι θα το, έκανε, θα το κάνει κανένα ε, Έλληνα, θα το κάνουν μαζικά Έλληνε να δουν τι έγινε πραγματικά το 2015. Θεωρώ ότι δεν ξέρω τι να σα πω. Εγώ Θυμάστε πάντ... Πα... τι έγινε και στο δημοψήφισμα. Ναι. Θυμόσαστε τι έγινε με τα media πριν. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν το δημοψήφισμα. Κάποιοι λένε ότι πάει να γίνει η ίδια απόπειρα τώρα. Ε, δεν νομίζω, όχι. Α... Πώ να γίνει δηλαδή. Δεν δηλαδή, δηλαδή δω... η ανάλυση τη JP Morgan προχθέ, η οποία λέει ότι σταθερότητα στην Ελλάδα είναι το ζητούμενο. Και όταν λέμε σταθερότητα, ποιο χρησιμοποιεί τη σταθερότητα ω. Ως... Ξέρετε. Ναι. Γι αυτό, λέμε ότι γίνοντα πρέπει αυτά, να... γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βγούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση να, για να υπάρξει αυτή η στε... σταθερότητα. Ωραία. Και ε, να πούμε, ε, πείτε και αναφέρετε ε, τα τρία πρώτα μέτρα που έχει πει ο κ. Τσίπρας για τις πρώτες 100 μέρες νομίζω ή το πρώτο νομοσχέδιο. Που... Είναι αυτό για τη μείωση του ΦΠΑ, ναι. μηδενικό για τα βασικά προϊόντα 6%, το 5% για την παιδεία, το 7% για την υγεία, για την ειδική βάση εισαγωγή. Είναι, πολλά, είναι μερικά από τα 11 μέτρα που έχει ανακοινώσει. Ναι, είπα... Μα είπε και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι θα γίνει αυτό από την επόμενη μέρα. Ναι, και η κοινή Δημοκρατία απάντησε βέβαια σήμερα ότι έτσι και πήγε για το λοιμό. Θα το σκίσει με ένα νόμο και ένα. Μα γι' αυτό σα λέω. Ε, εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν κοιτάει τα του οίκου τη. Να, να συμμαζέψει τα 400 εκατομμύρια που χρωστάει ακόμα. Δηλαδή. Ναι, ε, ε, ισχυρίζεται ότι το αποπληρώνει. Υσχυρίζεται. Ε, 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 δεν έχω διαπιστώσει δε... κάτι τέτοιο. Εγώ Όχι να Δεν μπορώ να το ξέρω πώ το αποπληρώνει, Μα ήδη έχουν βγει και διάφορα. Από τι των μελών, λέει. Αλλά ναι. έτσι έχει και ο κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο, δηλαδή. Τώρα... Αυτό σα λέω. Ο κ. Μητσοτάκη περισσότερο ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει άγχο, φαίνεται, παρά με το δικό του πρόγραμμα. <laughs> έχει άγχος. έχει πολύ άγχο. Έχει πολύ άγχο με το πρόγραμμα λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκη έχει περισσότερο άγχο με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί ακροατέ, παρά με, τον, με το ίδιο το κόμμα. σω γιατί, όπω λέει η κυρία Φιλοπούλου, δεν θέλει να ασχοληθεί με το δικό του κόμμα προσωπικά δεν τον αδικό. λοιπόν. Ευχαριστώ. εγώ ευχαριστώ εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, πολύ. Ευχαριστώ καλή πάρα συνέχεια πολύ. να έχετε βεβαίως και σας καλό κουράγιο καλή επιτυχία σε εσάς προσωπικά και ευχαριστώ. στο κόμμα σα φυσικά να καλά. στην Ελλάδα και στην Αρκαδία ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ. να είστε καλά γεια 938.